έτσι να έρχεται το παράδειγμα. Τίποτα, προσπαθήσαμε όλα τα παιδιά μαζί. Ήταν ο στόχος μας από την αρχή της χρονιάς. Και εδώ που φτάσαμε δεν υπήρχε κάποιος άλλος λόγος παρά να κατακτήσουμε το τρόπαιο. Και το καταφέραμε. Δείξαμε ότι το θέλουμε πάρα πολύ από την πρώτη στιγμή και φτάσαμε στο στόχο μας. Πέτυχες το χρυσό γκολ σήμερα της ομάδας, πώς νιώθεις? Εντάξει, είναι ένας παραπάνω λόγος για εμένα. Πέτυχα τον γκολ. Αλλά δεν έχει σημασία ποιος πετυχαίνει τον γκολ. Έχει σημασία ότι η ομάδα δουλεύει σωστά και καταφέρουμε να πάρουμε το τρόπαιο. Δίκαια η φλόγα κυπελούχος. Πιστεύω πως ναι. Κλείσαμε πολύ καλές ομάδες, όπως ήταν και ο Πανετολικός στο προημιτελικό, που ήταν μια πολύ δυνατή ομάδα. Εντάξει, έγινε ένα παιχνίδι τακτικής, δεν είχε και τόσο καλό θέαμα για την διοργάνωση αυτή. Νομίζω όμως ότι η ομάδα μου προσπάθησε να κάνει ό,τι καλύτερο μπορούσε. Αλλά πιστεύω ότι σε κάποια σημεία δεν καταφέραμε να κάνουμε αυτό που έπρεπε. Θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στη Φλόγα, γιατί αυτή ήταν τελικά που κέρδισε το παιχνίδι. Την έψη για τη γιορτή που έκανε και μια φορά στο γήπεδο της Ναύπακτο στην Άφακτο, στην πόλη μας. Και ελπιστώ να δώσω, και συγχαρητήρια στα παιδιά μου που προσπαθήσανε πάρα πολύ όλο αυτόν τον καιρό. Στην διοργάνωση πάντως ο Ατρόμητος δεν ξεκίνησε με στόχο. Όχι. Στην πορεία βγαίνουν αυτά τα πράγματα. Παλέψαν τα παιδιά, πέρασαμε από πολλά παιχνίδια. Καταφέραμε, κερδίσαμε την Άφακτο εδώ μέσα. Κερδίσαμε την Αγία Κωνσταντίνου στο γήπεδο της, το οποίο ήταν χώμα. Δεν λέει τίποτα αυτό, αλλά κερδίσαμε και εκεί και φτάσαμε εδώ, νομίζω, με όλη την προσπάθεια των παιδιών, με την αξία μας. Αλλά πιστεύω ότι δεν καταφέραμε σε κάποιες λεπτομέρειες να ισοφαρίσουμε το μάτς και να μπορέσουμε να το διεκδικήσουμε. Νομίζω ότι ήταν ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Δικαιόμαστε το γκολ. Κάναμε, πέρα από τον γκολ, κάναμε και ευκαιρίες να έχουμε τελειώσει πιο νωρίς το παιχνίδι. Γενικά θέλω να συγχαρώ και την ομάδα του Αντιρίου για την όλη προσπάθεια που έκανε για να φτάσουμε μέχρι το τελικό. Έγινε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι και νομίζω ότι κερδίσαμε δίκαια. Δίκαια πήρε το κύπελο βάσει όλη τη πορεία. Και με βάση τη εικόνα του παιχνιδιού και με βάση όλη τη πορεία του κύπελου. Ήταν δίκαια η κατάκτηση του κύπελου.